Επειδή είναι δύο ερωτήσεις η μία μετά την άλλη, αν θυμάμαι καλά, αριθμητικά τουλάχιστον ήταν πρώτη για τα μήλα. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, μιλάμε για το κάστανο. Και μετά τα μήλα. Ναι, καμία, κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, επανερχόμαστε σε ένα θέμα που είχαμε αναδείξει και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο πριν από 1,5 περίπου χρόνο, λίγο ίσως και λίγο παραπάνω, σχετικά με τα προβλήματα των καστανοπαραγωγών στο Δήμο Αγιά, στην περιφερειακή, περιφερειακή ενότητα Λάρισας. Και επανερχόμαστε εξαιτίας ακριβώς των προβλημάτων που οξύνονται διαρκώς σε επίπεδο προφανώς οικονομικό λόγω της απώλειας παραγωγής, λόγω ασθενειών που εμφανίστηκαν διαδοχικά τα τελευταία χρόνια. Η μία ασθένεια αφορά τη σφίκα, η οποία προκαλεί και μείωση της παραγωγής, μείωση της ανάπτυξης και τελικά την εξασθένιση των δέντρων. Και αφετέρου, προ περίπου διετίας, εμφανίστηκε ένας μύκητας που προκαλεί την λεγόμενη φαιά σύψη, με αποτέλεσμα την τεράστια καταστροφή της παραγωγής του κάστανο, όχι μόνο στην περιοχή της Αγίας και σε άλλες περιοχές της επικράτειας της Ελλάδας. Τώρα, η κατάσταση καταλαβαίνετε ότι έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο εδώ και χρόνια, αλλά πολύ περισσότερο διαρκούντος αυτού του προβλήματος, των παθογόνων αυτών, να το πω έτσι, που καταστρέφουν την παραγωγή και τα δέντρα, μειωμένη παραγωγή, άρα μειωμένα έσοδα, άρα τεράστια οικονομική επιβάρηση, αλλά και τεράστια οικονομικά προβλήματα και αδιέξοδα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι καστανοκαλλιεργητές στην περιοχή της Αγιάς. Μιλάμε για απώλειες, κύριε Υπουργέ, 70-60%. Και μάλιστα όποια παραγωγή παραμένει και είναι και συγκομίζεται, είναι και αυτή πολύ προβληματική και βέβαια δεν προωθείται στην αγορά. Συγχρόνως, αυτό το πρόβλημα ή αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα έχει να κάνει αφενός μεν και με τις παρεμβάσεις του κράτους σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ασθενειών, και το δεύτερο που αναδεικνύουμε είναι το ζήτημα του εισοδήματος, της αναπλήρωσης δηλαδή, του χαμένου εισοδήματος των καστανοπαραγωγών της Αγίας και φυσικά τη λήψη όλων των απαραίτητων εκείνων επιστημονικών, τεχνικών και πάει λέγοντας μέτρων από τη μεριά του κράτους και των υπηρεσιών του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα παθογόνα αίτια που καταστρέφουν την παραγωγή. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, με αυτή την ερώτησή σας θίγεται διομολογουμένως υπαρκτά ζητήματα για τους καλλιεργητές καστάνων σε περιοχές της χώρας, σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των αυτών και η Αγία Λάρισας. Το ένα είναι το έντονο της φύκας της καστανιάς και το άλλο η φαιά σύψη του καρπού. Ας τα δούμε λοιπόν ένα-ένα. Η προσβολή από τη σφίκα έκανε την εμφάνισή της το 2018, αλλά επεκτάθηκε σε κλίμακα που να συνιστά πρόβλημα το 2019 και συγκεκριμένα εμφανίστηκε πρώτη φορά στα μπελάκια Λάρισας. Το συγκεκριμένο έντονο αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο με βιολογική καταπολέμηση και συγκεκριμένα με την εξαπόλυση του παρασωτηριωδούς εντόμου, το ρήμου σύνεσης. Η βασικότερη παράμετρος για την επιτυχία της κλασικής βιολογικής καταπολέμησης είναι η επιτυχής εγκατάσταση του ωφέλιμου εντόμου, το οποίο οι πληθυσμοί αυξάνονται σε βάθος χρόνου, ώστε να έρθουν κάποια στιγμή σε ισορροπία με τον πληθυσμό του επιβλαβούς εντόμου. Μετά το σημείο αυτό, οι προσβολές περιορίζονται τόσο ώστε να πάβουν πρακτικά να αποτελούν πρόβλημα φαινόμενο. Ειδικά για το έντομο της φύκας, απαιτείται ένα διάστημα 4-5 ετών ώστε να φανεί το αποτέλεσμα της μεθόδου βιολογικής καταπολέμησης. Πράγματι, ήδη από το 2018 ξεκίνησε η εφαρμογή ενός προγράμματος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με διάμεσο φορέα διαχείρισης, μια υπηρεσία του ΙΠΕΝ, για την προμήθεια, εξαπόλυση και παρακολούθηση της ανάπτυξης του ωφέλιμου εντόνου και της αντίστοιχης μείωσης του επιβλαβούς. Υπογράφησαν τρεις συγκεκριμένες συμβάσεις με το Μπενάκιο Φυτολογικό Ινστιτούτο το 2018, το 2019 και το 2011 και οι εξαπολύσεις έλαβαν χώρα από το 2018 μέχρι το 2022.
Στην περιοχή της Λάρισας, οι εξαπολύσεις πραγματοποιήθηκαν τα έτη 19 και 20, παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και δειγματοληψίες για τη διαπίστωση της εγκατάστασης και την παρακολούθηση της εξέλιξης των πληθυσμών του εντόμου. Σημειώνεται ότι εφόσον ο πληθυσμός εγκατασταθεί επιτυχώς, επιπλέον εξαπολύσεις δεν έχουν κανένα επιπλέον όφελος. Τα καταγεγραμμένα στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθυσμός του ωφέλιμου παρασίτου αυξήθηκε από το 2,3% που ήταν το 2021 στο 55,3% για το 2023, με αντίστοιχη μείωση του επιβλαβούς πληθυσμού. Αναμένεται περαιτέρω αύξηση του ωφέλιμου εντόμου. Συνεπώς, το πρόγραμμα πέτυχε σε τέτοιο βαθμό που μπορούμε να πούμε ότι το φαινόμενο για το συγκεκριμένο πρόβλημα βαίνει στην εξάλληψή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι το έντομο της φύκας θα εξαφανιστεί εντελώς. Κάτι τέτοιο είναι φυσικός και βιολογικός αδύνατο. Ωστόσο, οι προσβολές είναι τόσο μειωμένες που σε συνδυασμό με τις σωστές πρακτικές από τους παραγωγούς, αποφυγή ψεκασμών με εντομοκτόνα ευρείου φάσματος και καταστροφής ξερών κικίδων, πάβουν να έχουν την έκταση του φαινομένου επιζημίου για τις καλλιέργειες. Στη δευτερολογία μου θα επανέλθω για το άλλο πρόβλημα συγκεκριμένο. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, και τα δύο αυτά παθογόνα, το ένα μετά το άλλο, πρώτα η σφίγα και μετά ο Μύκητας, το ένα είναι φορέας του άλλου και γι' αυτό έχουμε και αυτήν την αλληλουχία ή τη συνέχεια της εμφάνισης των παθογόνων αυτών αιτιών που καταστρέφουν. Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, τα πράγματα είναι δεδομένα. Σε ό,τι αφορά τη σφίγα, υπάρχει μια ύφεση, αλλά λίγα πράγματα έχουν γίνει. Μακάρι με τις παρεμβάσεις που γίνονται να μειωθεί προοπτικά ή σε βάθος χρόνου. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Μπορεί ενδεχομένως οι ειδικοί να κάνουν τις εκτιμήσεις. Όμως το δεύτερο πρόβλημα με το Μύκητα, που δημιουργεί δηλαδή τη φυά σύψη, είναι όντως τεράστιο. Και οι απώλειες της παραγωγής όντως είναι μεγάλες. Τα αποτελέσματα τα οικονομικά, και εδώ στη δευτερολογία προφανώς θα εστιάσετε και σε αυτό, γιατί είναι ένα από τα ερωτήματα που μπαίνουν στην επίκαιρη ερώτηση, την αναπλήρωση του εισοδήματος αυτών των ανθρώπων. Γιατί δείτε, το 2022 η απάντηση του Υπουργού, την έχω εδώ από τη συζήτησή μας τότε, ήταν ότι το Υπουργείο με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει και θα προσπαθήσει να καλύψει όσο μεγαλύτερο μέρος της απώλειας εισοδήματος των καστανοπαραγωγών, αφού αυτή προσδιοριστεί το επόμενο διάστημα, γιατί ξέρουμε ότι αυτή είναι η περίοδος συγκομιδής, έγινε τότε δηλαδή το φθινόπωρο η ερώτηση και της πώλησης του κάστανο. Και καταλήγοντας ο Υπουργός, ολοκληρώνοντας την δευτερολογία του, είπε ότι αυτό που έχω να σας πω, λέει, για τους καστανοπαραγωγούς, όχι μόνο της Λάρισας, όλης της χώρας που αντιμετωπίζουν αυτή την ασθένεια, είναι για τη φαιά σύψη δηλαδή, είναι ότι το κράτος, η πολιτεία, το Υπουργείο θα συνδράμουν στην κάλυψη της απώλειας εισοδήματός τους. Τώρα, πέρασε 1,5 χρόνος από την ερώτηση, από τη συζήτηση, λίγο παραπάνω ίσως από 1,5 χρόνο. Λοιπόν, οι αγρότες, η καστανοπαραγωγή συγκεκριμένα, δεν έχουν πάρει τίποτα, είναι στο έλεος, τα έξοδα, τα χρέη τρέχουν, πιέσεις από παντού, εισόδημα δεν υπάρχει και καλούνται να κάνουν τι? Σηκώνουν τα χέρια, ναι. Και γι' αυτό ήταν και στις κινητοποιήσεις των αγροτών. Γιατί δείτε, παράλληλα με την καταστροφή της παραγωγής από τα παθογόνα αυτά που αναφέρονται στην ερώτηση, είναι γνωστό εξάλλου ότι οι αγρότες αντιμετωπίζουν προβλήματα στο κόστος παραγωγής, στο υψηλό κόστος παραγωγής, έχουν να κάνουν με τα προβλήματα της τιμής των προϊόντων τους. Κυρίως αυτά τα δύο είναι τα πιο βασικά. Και από εκεί και πέρα είναι το ζήτημα των αποζημιώσεων, το ζήτημα της συνδεδεμένης τιμής, για παράδειγμα, και στο κάστανο. Θα πούμε και μετά επίσης το ίδιο ισχύει για το μήλο, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση τα διέγραψε. Κάστανο, καρύδι, αμύγδαλο, μήλο. Άρα λοιπόν, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Είναι απλά ερωτήματα, αλλά ουσιώδη για την πορεία τους. Ή θα εγκαταλείψουν, είναι πολύ πλέον, που είναι μπροστά στο φάσμα να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια ή να αλλάξουν ενδεχομένως όσοι μπορούν που δεν μπορούν και να μετακομίσουν, να μεταναστεύσουν, να το πω έτσι, σε μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να βρουν εργασία. Και μιλάμε για μια περιοχή η οποία στηρίζεται και στο κάστανο, ενώ για το Δήμο Αγιάς. Είναι ένα από τα βασικά προϊόντα που στηρίζουν την οικονομία της περιοχής, της ντόπιας. Με αυτά τα προβλήματα
των παθογόνων και της μείωσης της παραγωγής, της καταστροφής της παραγωγής, δέχτηκαν τεράστιο πλήγμα και οι εξαγωγές αυτού του προϊόντος, του κάστανου εν προκειμένου, χάθηκαν συμβόλαια, συμφωνίες αντίστοιχα που υπήρχαν, γιατί παρήγαγε ένα και ποιοτικά καλό προϊόν. Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πέρα λοιπόν, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, πέρα από την αντιμετώπιση και του ζητήματος αυτού της ΕΦΕΑΣ σύψης, τι παρεμβάσεις θα γίνουν από τη μεριά του κράτους των μηχανισμών του, προκειμένου αυτό να αντιμετωπιστεί και κυρίως να στηριχθεί το εισόδημα, το απολεσθέν αν θέλετε, εισόδημα των αγροτών όσο διάστημα διαρκέσει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, το σημαντικό είναι το πρόβλημα με τη σφίκα. Έχει προσδιοριστεί η αντιμετώπιση του και όπως λένε οι επιστήμονες του Μπενακίου του Ιδρύματος, πράγματι έχει πολύ καλά αποτελέσματα, το οποίο θα τα δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα, όσον αφορά το πρόβλημα με τη ΦΕΑ σύψη, πρόκειται για μια μυκητολογική ασθένεια αναδυόμενη διεθνώς που καθιστά τους καρπούς μη εμπορεύσιμους. Ο μύκητας εντοπίστηκε πρώτη φορά το 2015 στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πιερία. Η εξάπλωσή του σε άλλες περιοχές της Ελλάδος σε έκταση είναι τέτοια που συνιστά έτσι πρόβλημα, ξεκίνησε ουσιαστικά πριν από 4 χρόνια. Τα ποσοστά προσβολής κυμαίνονται και μπορεί να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά, 60, 70, 80%. Ο μύκητας είναι ενδοφυτικός, ιδιαίτερα ανθεκτικός σε παθογόνα και η εμφάνιση και εξάπλωσή του ευνοείται από εντομοντολογικές προσβολές, δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες και τις εδαφικές συνθήκες. Δηλαδή από ένα σύνολο βιωτικών και αβιωτικών παραγόντων. Λόγω της ενδοφυτικής τους φύσης δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με χημικά και βιολογικά μέσα. Σημειώνεται δε ότι η επιδημιολογία του μύκητα παραμένει δυστυχώς άγνωστη μέχρι τώρα. Ως εκ τούτου απαιτείται μια στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης όλων των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση και στην εξάπλωσή του. Και όχι απτελέσφορα αποσπασματικά μέτρα. Στη λογική αυτή, το Υπουργείο μας αποφάσισε τη χρηματοδότηση έρευνας σε συνεργασία του Υπουργείου με τον Ελγό Δήμητρα και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με σκοπό τη μελέτη της επιδημιολογίας του παθογόνου και επιλογικές εφαρμογές σκευασμάτων και μεθοδολογιών. Υπογράφει σχετική σύμβαση διάρκειας 36 μηνών, 27 Δεκάτου του 2023. Από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες πρακτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τελικά τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας. Διότι αν δεν μελετηθεί επαρκώς η βιοοικολογία του παθογόνου, ώστε να καταλήξουμε σε τρόπους διαχείρισής του, τότε ως πράγματι μοναδική λύση θα απομείνει η εγκατάλειψη καλλιέργειας της καστανιάς. Κάτι που η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέλουμε να αποφύγουμε με κάθε θυσία, καθώς γνωρίζουμε τη σημασία του προϊόντος τόσο για την τοπική οικονομία όσο και για την εθνική. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι με απόφαση του 2023 η καλλιέργεια καστανιάς ενισχύθηκε με συνολικό ποσό 8.350.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 2.577.000 ευρώ στην περιοχή της Λάρισας, σε συνέχεια της απάντησης που αναφέρατε πριν από λίγο του τότε αρμόδιου Υπουργού. Δεδομένου ότι οι φυτοπαλαθολογικές προσβολές δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, δεν είναι δυνατή η αποζημίωσή της ΦΕΑΣ ύψης μέσω του μηχανισμού του ΕΛΓΑ. Ωστόσο, οι γεωτεχνικοί του οργανισμού παρακολουθούν το φαινόμενο και φέτος, συλλέγουν στοιχεία, καταγράφουν την εξέλιξη των καλλιεργειών. Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που θα αρχίσει να δίνει το ερευνητικό έργο, θα διερευνηθεί και κάθε πιθανότητα ενίσχυσης μέσω εθνικών ή ενωσιακών χρηματοδοτικών εργαλείων. Σε κάθε περίπτωση, τόσο το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της σφίκας, που ήδη άρχισε να αποδίδει επιτυχώς, όσο και το πρόγραμμα για έρευνα και μελέτη της ΦΕΑΣ ύψης, αποδεικνύουν το Υπουργείο μας αναζητά ουσιαστικές και μακροπρόθεσμες λύσεις για το πρωτογενή τομέα, στις οποίες η οικονομική ενίσχυση είναι μόνο ένα μέρος. Γιατί το όραμά μας δεν είναι μια οριακή έτσι, βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων για λίγο καιρό ακόμα. Το όραμά μας έχει βάθος χρόνου και είναι ο εξχρονισμός και η ανανέωση των εκμεταλλεύσεων, η διατήρησή τους και η επαναφορά τους σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ.